Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κάποια αλλαγή θα έχουμε στον καιρό κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Θα γίνει λίγο πιο μουντός αυτός κατά τόπους με αρκετή συννεφιά, η οποία θα δούμε που θα δώσει και κάποιες γενικά ασθενείς τοπικές βροχές. Θα μας αποχαιρετήσει η ηλιοφάνεια η έντονη των τελευταίων ημερών και αιτία. Σήμερα θα δείτε ότι γενικά κύλησε η μέρα πάρα πολύ ομαλά σε όλη σχεδόν την χώρα. Πολύ λίγες συννεφιές άρχισαν αυτές να πυκνώνουν εδώ στα δυτικά και τα νότια, όπως σας δείξαμε και χθες. Και βλέπετε από τα νότια εδώ, αυτές οι συννεφιές κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα κινηθούν ελαφρώς πιο βόρεια, επηρεάζοντας ή καλύπτοντας καλύτερα τον ουράνιο θόλο αρκετών περιοχών, κυρίως της ανατολικής υπηρετικής χώρας, της Κρήτης και στα νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τώρα, το βαρματικό χαμηλό το οποίο θα αλλάξει τον καιρό αρκετά στην χώρα μας, το βλέπετε εδώ, στην Βόρεια Ιταλία αναμένεται να κινηθεί τα επόμενα 24 ώρα νότιο-ανατολικά και κυρίως κατά τη διάρκεια της Δευτέρας θα έχουμε μια κατά τόπους αρκετά σοβαρή αλλαγή του καιρού, αλλά αυτή η αλλαγή του καιρού θα είναι express, δεν θα κρατήσει πολύ, όλα αυτά σε λίγο. Να δούμε καλύτερα την όλη εξέλιξη του καιρού για το Σάββατο. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι μια συννεφιά θα την έχουμε αραιή κατά βάση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτή η συννεφιά μέχρι και το μεσημέρι θα πυκνώσει στις περισσότερες ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας. Και υποψήφιες περιοχές για κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια του Σαββάτου είναι η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Εύβοια, ο Αργοσαρονικός, το βορειοανατολικό κομμάτι και το ανατολικό, το παράκτιο κυρίως της Πελοποννήσου και τα κεντροανατολικά τμήματα της Κρήτης. Δεν αποκλείεται στα ανατολικά τμήματα της Ρόδου και στο Καστελόριζο να βγάλει κάποια παροδική βροχή επίσης κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν συννεφιές κατά τόπους αυξημένες. Τα μεγαλύτερα ανοίγματα με ηλιοφάνεια θα τα έχουν, όπως όλα δείχνουν, το βόρειο κομμάτι του Ιωνίου και η Ήπειρος. Ενώ στα νοτιότερα τμήματα του Ιωνίου και στα κεντρικά και τα νότια κυρίως και στις παράκτιες περιοχές της Ατωλοκαρνανίας και στις παράκτιες περιοχές της Βορειοδυτικής Πελοποννήσου δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο επίσης τοπικά. Κατά τα άλλα, έτσι θα κυλήσει το Σάββατο μέχρι και το τέλος του. Και πάμε να δούμε τώρα τους ανέμους, οι οποίοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι στις περισσότερες περιοχές της χώρας από διάφορες στην ουσία διευθύνσεις. Βορειοδυτική στο Ιόνιο στα 3 με 4 μποφόρ, από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις και στο υπόλοιπο νότιο Αιγαίο στα 3 επίσης με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος δεν φαίνεται να πέφτει τόσο χαμηλά μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί του Σαββάτου, τόσο χαμηλά όσο τις προηγούμενες νύχτες. Θα πλησιάσει και θα πέσει λίγο κάτω από το 0, κυρίως στις ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Γύρω στους 3 με 13 βαθμούς θα έχουμε στα υπόλοιπα υπηρετικά βόρεια, κυρίως παιδινά υπηρετικά, στα βόρεια και τα υπόλοιπα νότια παιδινά υπηρετικά τμήματα της χώρας αντίστοιχα. Και γύρω στους 10 με 11 βαθμούς ο υδράργυρος μέσα στη νύχτα και νωρίς το πρωί στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου με 13 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές αυτού. Το μεσημέρι τώρα θα πέσει λίγο θερμοκρασία εξαιτίας της συννεφιάς και της κατά τόπους περιορισμένης ορατότητας. Παρέλειψα να πω κάποιες ομίχλες θα έχουμε ήδη από το πρωί σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως κεντρικής και της βόρειας χώρας. Και αυτή η συννεφιά και αυτή η περιορισμένη ορατότητα και κάπως πιο αυξημένη σχετική υγρασία φαίνεται να διαμορφώνουν τον υδράγυρο γύρω στους 13 με 14 βαθμούς στα βόρεια παιδινά, στους 16 με 17 βαθμούς στα υπόλοιπα παιδινά ηπειρωτικά, γύρω στους 19 με 20 βαθμούς στα νότια τμήματα του Αιγαίου και γύρω στους 9 με 13 βαθμούς στις ορεινότερες ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας. Στην Αττική αλλάζει κάπως το σκηνικό. Το Σάββατο αναμένεται να κυλήσει με κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά. Κυρίως όμως εδώ, στον Αργοσαρονικό, αναμένεται να σημειωθούν κάποιες γενικά ασθενείς τοπικές βροχές. Μικρότερη, αλλά παρόλα αυτά υπαρκτή η πιθανότητα για κάποια ψυχάλια και ασθενή τοπική βροχή υπάρχει για τα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και τα νότια τμήματα της Αττικής κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Αυξημένη πολύ θα είναι σχετική υγρασία κατά τόπους. Δεν αποκλείεται και η ορατότητα είναι αρκετά περιορισμένη και η θερμοκρασία γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου τα μέσο όρο αργά τις μεσημβρινές ώρες στο Λεκανοπέδιο. Και στην Θεσσαλονίκη αρχικά θα έχουμε λίγη αραιή συννεφιά, αλλά μέσα στο Σάββατο αυτή θα πυκνώσει όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη σχεδόν την κεντρική Μακεδονία. Όμως υποψήφια περιοχή για κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια του Σαββάτου είναι η Χαλκιδική και τα ανατολικότερα κυρίως τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης. Η άνεμη και εδώ θα είναι εξασθενημένη και η θερμοκρασία γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε την Κυριακή. Θα σταματήσω λίγο στις απογευματινές ώρες να αναλύσουμε λίγο την κατάσταση. Θα σταματήσω γύρω στις 4 το απόγευμα της Κυριακής, όπως βλέπετε πάνω δεξιά στους δέκτες σας. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, εκείνες τις ώρες αναμένεται να έχουμε ένα πέρασμα από κάποιες μπόρες γενικά τοπικού χαρακτήρα. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με κάποια συννεφιά, αλλά βλέπετε θα υπάρξουν και κάποια ανοίγματα στον καιρό και στην Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική και στην Ανατολική Πελοπόννησο. Εδώ στα δυτικά όμως η συννεφιά θα πυκνώσει κι άλλο κατά τη διάρκεια
διάρκεια του μεσημεριού της Κυριακής και μάλιστα προς το απόγευμα αναμένεται να χαλάσει ο καιρός αρκετά με βροχές και καταιγίδες που αργά το βράδυ θα πρέπει να ενταθούν σε όλη την Δυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά, αργά το βράδυ κάποιες τοπικές βροχές δεν αποκλείεται, πολύ αργά το βράδυ της Κυριακής, να εκδοθούν και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, Βόρεια Στερεά, Θεσσαλία και Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ενώ παράλληλα προς το βράδυ ο καιρός θα αρχίσει να παρουσιάζει κάποια πρόσκαιρη βελτίωση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν την Κυριακή μετά το μεσημέρι θα αγγίζουν τα 4 με 5, πάρα πολύ τοπικά, ίσως και τα 6 μποφόρ. Να δούμε τώρα την Δευτέρα και θα σταματήσω λίγο στις πρωινές ώρες. Θα δείτε ότι θα έχουμε μια αλλαγή του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι βροχές και οι καταιγίδες λοιπόν μέσα στη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα είναι έντονες στα δυτικά. Θα περπατήσουν ανατολικότερα προς το ξημέρωμα της Δευτέρας και βλέπετε ένα πέρασμα από κάποιες μπόρες και καταιγίδες κυρίως στις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Δευτέρας. Θα πρέπει να έχουμε και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη αλλά και γενικά στην υπόλοιπη Ανατολική Ελλάδα τα φαινόμενα κυρίως μετά το μεσημέρι. Της Δευτέρας δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα οι όποιες μπόρες και οι καταιγίδες. Παράλληλα, θα παρουσιάσει κάποια βελτίωση ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα με κάποια αρκετά ανοίγματα με ηλιοφάνεια σε κεντρική Μακεδονία, Αττική, μέχρι και την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο. Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια, κυρίως πάνω από τα 600 με 1200 μέτρα. Βλέπετε εδώ στη Δυτική Μακεδονία προς το βράδυ δεν αποκλείεται και στην Ήπειρο και στη Βορειοδυτική Θεσσαλία να χιονίσει κατά διαστήματα ασθενούς και μέτρες έντες φαίνονται χιονοπτώσεις πάνω από τα 600 μέτρα και πάνω από τα 600 περίπου μέτρα και στην υπόλοιπη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα. Αργά το βράδυ της Δευτέρας. Κάποιες χιονοπτώσεις δεν αποκλείονται. Πάντως, μέχρι και αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο καιρός θα πρέπει να έχει βελτιωθεί από πλευράς φαινομένων, δηλαδή όποιες μπόρες, οι δυνατές και οι καταιγίδες που θα επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά νησιωτικά τμήματα και το Αιγαίο και γύρω από το Πέλαγος το δεύτερο μισό της Δευτέρας, θα πρέπει να έχουν εξασθενήσει, καθώς μας έρχονται πολύ ισχυροί θυελώδεις βορειοδυτικοί άνεμοι γύρω στα 7 με 8 μποφόρ και θα είναι πάρα πολύ ψυχρή αυτή η βορειοδυτική άνεμη. Θα πέσει η θερμοκρασία στη Τάθα, θα τη δούμε σε λίγο. Για την Τρίτη τώρα, αν και μεσολαβεί Σαββατοκύριακο και θα υπάρξουν και κάποιες διαφοροποιήσεις, η τάση του καιρού έχει ως εξής. Αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κάποιες τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο και τοπικές χιονοπτώσεις πάνω από 700 μέτρα το πρωί στην ορεινή Πελοπόννησο με μικρή πιθανότητα. Αρκετή ηλιοφάνεια βλέπετε καθαρός ο χάρτης στην υπόλοιπη χώρα. Κάποιες τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά τμήματα το πρώτο μισό της Τρίτης. Εδώ στη Βορειοανατολική Ελλάδα φαίνεται ο καιρός να είναι πιο κλειστός. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα βγάζει κάποιες τοπικές βροχές ή χιονόνερο ακόμα και σε περιοχές με χαμηλά υψόμετρα εξαιτίας του κρύου που θα κάνει και πάνω από 400 και 500 μέτρα στις ορεινές περιοχές από τη Δράμα μέχρι και τον Εύρο, ίσως το γυρίζει κατά διαστήματα και σε χιόνι, ασθενούς έως και μέτριας έντασης. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι τώρα την Τρίτη θα παραμείνουν γενικά βορειοδυτικοί και θα φτάνουν και τα 5 με 6 κατά τόπους και τα 7 μποφόρ και θα διτηρηθεί, θα έχει τσουχτερό κρύο την Τρίτη. Επαναλαμβάνω, θα δούμε σε λίγο τις θερμοκρασίες. Και να πάμε και στην τάση του καιρού για την Τετάρτη, όπου φαίνεται να έχουμε μια πρόσκαιρη ανάπαυλα όσον αφορά στον καιρό στις περισσότερες περιοχές, αλλά κατά πάσα πιθανότητα στην Δυτική Ελλάδα θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές μετά το μεσημέρι και κυρίως προς το βράδυ, πιθανές κάποιες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα βορειοδυτικά ορεινά τις βραδινές ώρες Τετάρτης. Θα το γυρίσει από βορειά σε νοτιά. Θα έχει κρύο την νύχτα και νωρίς το πρωί της Τετάρτης, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, την Τετάρτη, ο καιρός θα πρέπει να μαλακώσει αρκετά με τους νοτιάδες και θα έχουμε και πολλές ομίχλες, κατά πάσα πιθανότητα, πολύ περιορισμένη την ορατότητα τις πρωινές ώρες της ημέρας αυτής. Να δούμε τώρα την πορεία του χαμηλού και να καταλάβουμε από πού θα μας έρθει αυτή η αλλαγή. Όπως σας έδειξα και στην αρχή του δελτίου, αυτό το σύστημα από την Κεντρική Ευρώπη θα κατέβει, θα περάσει κυρίως τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα στη Δυτική Ελλάδα και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας θα επηρεάσει σχεδόν το μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας με βροχές και καταιγίδες. Από την Τρίτη προς την Τετάρτη θα επέλθει αυτή η ανάπαυλα, αλλά ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Δυτική Ευρώπη φαίνεται να κινείται προς την περιοχή μας και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι αυτό που θα αλλάξει τον καιρό και πάλι την Τετάρτη, κυρίως στην Δυτική Ελλάδα. Τώρα το κρύο, πού θα το οφείλουμε? Βλέπετε τις πολύ ψυχρές αέριες μάζες από την Βόρεια Ευρώπη, πώς γίνονται στην ουσία νότιο-ανατολικότερα και αναμένεται να φτάσουν την Τρίτη και την Τετάρτη νότιο-ανατολικά, τόσο νότιο-ανατολικά, που θα ρίξουν αισθητά την θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Ακολουθούν όμως πιο θερμές αέριες μάζες, δείτε τις εδώ, από την Κεντρική Μεσόγειο και κατά πάσα πιθανότητα από την Τετάρτη προς Πέμπτη, προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα ξαναμαλακώσει πάρα πολύ με τους νοτιάδες. Να δούμε και τις θερμοκρασίες συγκεκριμένα, πώς αυτές θα διαμορφωθούν, οι μέγιστες. Βλέπετε την Κυριακή καλές,
χωρίς αξιόλογη μεταβολή ο υδράγυρος. Την Δευτέρα θα πέσει η θερμοκρασία αισθητά στα δυτικά και κυρίως στα βόρεια στην αρχή της ημέρας και μέχρι το βράδυ και στην υπόλοιπη χώρα. Την Τρίτη θα έχει τσουχτερό κρύο και τη νύχτα και νωρίς το πρωί με παγερούς βοριάδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μόνο στα νότια ο υδράγυρος θα φτάνει τους 16 με 17 βαθμούς. Και την Τετάρτη θα έχει κρύο κατά τη διάρκεια της ημέρας με πολλές ομίχλες νωρίς το πρωί. Γενικά η Τετάρτη θα είναι ίσως η πιο κρύα μέρα μαζί με την Τρίτη, αλλά επαναλαμβάνω από το βράδυ και προς την Πέμπτη, προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει σταδιακά στις περισσότερες περιοχές και κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα να αναλύσουμε καλύτερα τα στοιχεία με τα πιο φρέσκα προγνωστικά στοιχεία. Λοιπόν, από εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τη Δευτέρα πάλι την ίδια ώρα εδώ. Να είστε όλοι καλά.